Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για τη συνάντηση αυτή. Είσαστε όλοι απόφοιτοι κολεγίων εργοθεραπείας ή φυσικοθεραπείας. Εδώ στο Zoukla.gr είχαμε αναδείξει μια πάρα πάρα πολύ περίεργη περίπτωση που επικρατεί στη χώρα μας σχετικά με απόφοιτους όπως είστε εσείς, οι οποίοι δεν αναγνωρίζεστε από τον αρμόδιο σύλλογο, αν και οι σπουδές σας είναι πλήρεις και έτσι όπως προβλέπει ακριβώς ο νόμος, με αποτέλεσμα να μην έχετε επαγγελματικά δικαιώματα. Ενημερωθήκαμε ότι αυτή η κατάσταση ισχύει ακόμα. Όπως έρευνες που έχουμε κάνει κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής Νομοθεσίας και θα ήθελα, παιδιά, να μου πείτε εσείς τη γνώμη σας, γιατί όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ είσαστε όμοιροι μιας κατάστασης στην οποία ούτε φταίτε και δεν υπάρχει ούτε μπρος ούτε πίσω να κάνετε, έτσι, με βάση τις σπουδές σας. Φαίνεται να ξεκινήσουμε από σένα. Σωτήρη, χάρηκα και εγώ που έτσι θα τα πούμε σήμερα. Εμείς ουσιαστικά είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης η οποία δεν το πιστεύουμε το τι τραβάμε και το τι έχουν τραβήξει άτομα πριν από εμάς. Ουσιαστικά, έτσι ξεκινώντας λίγα πράγματα, είναι ότι βγαίνοντας λοιπόν τελειώνεις, τελειώσαμε 4 χρόνια φοίτησης, ούτε 2, ούτε 3, ούτε 4 χρόνια φοίτησης. Και στη συνέχεια φτάσαμε στο σημείο που έπρεπε να μας ενημερώσει το κολέγιό μας ότι για τις διαδικασίες αναγνώρισης, τον οποίο μας ενημέρωσαν μόνο για η διαδικασία του HCPC, του Healthcare Profession Council, που ουσιαστικά παίρνει στα επαγγελματικά προσόντα από τη Βρετανία, διότι εμείς παίρνουμε πτυχίο βρετανικό. Οπότε περνάς μια χή αξιολόγηση, η οποία έχει μια διαδικασία φέροντας αναλυτικές βαθμολογίες, φέροντας διάφορα πράγματα, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων για να περάσει αυτή την αξιολόγηση και να σου δώσουν τελικά τα επαγγελματικά προσόντα. Μετά όμως δεν υπήρξε καμία άλλη ενημέρωση για το τι συμβαίνει από εκεί και πέρα. Λοιπόν, εμείς μάθαμε λοιπόν μετά μόνοι μας ότι θα έπρεπε να καταθέσουμε για ισοδυναμία για επαγγελματικά προσόντα στο ΑΤΕΝ, το οποίο είναι το αρμόδιο τμήμα της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Οι διαδικασίες εκεί, καταρχήν για να πάρεις το HCPC περιμένεις γύρω στους 8-9 μήνες, οπότε ένας χρόνος περιμένεις καθαρά να σου μεταφερθούν τα επαγγελματικά προσόντα. Σε εισαγωγικά πλέον με το Brexit υπάρχουν άλλες διαδικασίες για τους καινούριους φοιτητές. Εν συνεχεία περιμένεις, καταθέτεις λοιπόν για ισοδυναμία, περιμένεις, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο σου λέει ότι πρέπει να περιμένεις 3 μήνες για να σου δώσουν την ισοδυναμία και τα επαγγελματικά προσόντα, και στα επαγγελματικό προσόντα είναι 3 συν 1 μήνες, μαζί με ένα μήνα καθυστέρησης. Ουσιαστικά η όλη καθυστέρηση είναι γύρω στους 9 μήνες, 10 μήνες, οπότε χάνεις 1 με 2 χρόνια μόνο περιμένοντας τα κατάλληλα έγγραφα να σου έρθουν. Ενώ κανονικά αυτό θα έπρεπε να λύγει στους 4 μήνες. Και από τη στιγμή λοιπόν που φτάσει αυτός ο χρόνος με όλες αυτές τις διαδικασίες, μετά από αυτό τι συμβαίνει? Αυτό που συμβαίνει, το επόμενο βήμα είναι ότι παίρνοντας λοιπόν όλα τα κατάλληλα έγγραφα, δηλαδή παίρνοντας και τα προσόντα και την ισοδυναμία, πας και καταθέτεις. Η νομοθεσία βέβαια λέει ότι μπορείς να καταθέσεις είτε με το ένα έγγραφο είτε με το άλλο. Πας και καταθέτεις. Και εκεί πέρα από 3 μήνες που πρέπει να σου απαντήσει ο σύλλογος και να σε εγγράψει στα μητρώα του βάσει της νομοθεσίας και της εθνικής αλλά και της ευρωπαϊκής, ουσιαστικά δεν παίρνει σιωπηρή απάντηση. Πλέον από 3 μήνες έχει πάει σε 1 μήνα. Δηλαδή καταθέτεις, περιμένεις 1 μήνα και αυτό που σου έρχεται, ουσιαστικά δεν σου έρχεται τίποτα απολύτως, δεν σου απαντούν ποτέ. Και ουσιαστικά δέχεις την σιωπηρή άρνηση. Δηλαδή, η Μαρκέλα θα ξέρει καλύτερα από το δηλαδή, που είναι και σε αυτή τη διαδικασία, αυτό το κομμάτι της διαδικασίας. Δηλαδή, ο Ελληνικός Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, για παράδειγμα, φέρει. Εργοθεραπευτών. Είμαστε εργοθεραπευτές και ο Κωνσταντίνος είναι φύζιο. Δέχεται την αίτησή σας και δεν σας απαντάει ποτέ. Και εσείς, βέβαια, αν και έχετε τα προσόντα, όπως μας είπες, με τη διαδικασία, δεν μπορείτε να εγγραφείτε, έτσι. Δεν εγγράφεστε στο Σύλλογο αυτών. Δεν μας εγγράφει ο σύλλογος. Και δεν είναι ότι, δηλαδή, παίρνεις ισοδυναμία, παίρνεις επαγγελματικά προσόντα,
Είσαι εγγεγραμμένο στους επαγγελματίες υγείας της Αγγλίας. Έχεις πάρει τα προσόντα από την Αγγλία. Έχεις πέρασει πόσες αξιολογήσεις. Εγγράφεσαι στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εργοθεραπευτών. Εγγράφεσαι στο Σύλλογο Εργοθεραπευτών Αγγλίας. Παίρνεις τον Άρη Κένικ, ο οποίος είναι ουσιαστικά σου δίνει τα ακαδημαϊκά προσόντα για το, για το πτυχίο σου. Πας, καταθέτεις. Με όλα αυτά τα έγγραφα δεν το απαντούν. Το δέχονται όλοι λοιπόν, εκτός από τους Έλληνες, έτσι, εκτός από τον Ελληνικό Σύλλογο. Είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν, δηλαδή δεν, έχουν δεν εφαρμόζουν καμία ούτε την ευρωπαϊκή οδηγία. Άλλη μια ερώτηση έχω για σένα, Φέη. Γιατί είναι σημαντικό για εσάς να εγγραφείτε σε αυτό το σύλλογο? Απαντήσει, θέλει κάποιος να απαντήσει. Εσύ θα ήθελα να απαντήσεις, Φέη, και να πάμε μετά στους επόμενους. Διότι υπάρχουν οι σύλλογοι, οι επαγγελματικοί σύλλογοι, αν είσαι νου που δουδού, και εντάξει, νομίζω και τα παιδιά θα σας εξηγήσουν και καλύτερα πάνω σε αυτό, γιατί είναι και στις διαδικασίες αυτές. Πρέπει να είσαι εγγεγραμμένο, πρέπει να εγγραφείς στο σύλλογο, για να μετά έτσι ώστε να πας να καταθέσεις την περιφέρεια και να πάρεις την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Διαφορετικά, αν δεν σου υπογράψει ο σύλλογος την εγγραφή σου, ουσιαστικά δεν μπορείς να δουλέψεις. Άρα το πτυχίο σας είναι, να το πω άχρηστο, θα είναι υπερβολικό για τη χώρα μας? Στην Ελλάδα ναι. Στην Ελλάδα ναι. Εφόσον δεν μπορείς να δουλέψεις, μπορείς να δουλέψεις. Έχουμε δηλαδή, οι συμφοιτητές μας σηκώνονται και φεύγουν. Αρκετοί συμφοιτητές μας δουλεύουν, η μία είναι στην Νορβηγία, ο άλλος είναι στη Σουηδία, ο άλλος στη Φιλανδία, στην Αγγλία. Παντού δουλεύουν κανονικά ως εργοθεραπευτές και εργοθεραπεύτριες. Μαργέλα, τι μπορείτε να κάνετε εσείς λοιπόν γι' αυτό, τι κάνετε για αυτή την κατάσταση? Λοιπόν, ουσιαστικά εγώ ανήκω στην πρώτη φουρνιά, ας το πούμε, από φύτων εργοθεραπείας, όπου αυτό έγινε το 2017. Όλα αυτά που περιέγραψε πριν λίγο η ΦΕΗ, μας πήραν για να τα κάνουμε περίπου 3 χρόνια, όπου φτάσαμε λοιπόν τον Οκτώβριο που μας πέρασε και καταθέσαμε η πρώτη απόφοιτη στον Σύλλογο, τον φάκελο όμως ο καθένας πλήρης των απαραίτητων εγγράφων. Κανονικά θα πρέπει να περιμένουμε 3 μήνες βάσει παλιάς νομοθεσίας, αλλά επειδή άλλαξε το Δεκέμβριο, τέλη Ιανουαρίου έπρεπε να μας είχαν απαντήσει, όπως είπε προηγουμένως και η ΦΕΗ. Δεν πήραμε καμία απάντηση, το οποίο αυτό ερμηνεύεται ως σιωπηρή άρνηση. Αυτός είναι ο όρος. Με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από εμάς τον Απρίλιο να καταθέσουμε αίτηση ακύρωσης της σιωπηρής άρνησης σε επίπεδο διοικητικού εφετείου και να περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οπότε περιμένετε δικαστική απόφαση. Έτσι για το... Ναι. Περιμένουμε πρώτα να οριστεί η ημερομηνία και μετά να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μια εκτίμηση, αν μπορείτε να κάνετε σε σχέση με την απόφαση, ξέρετε τον νόμο και όπως μου λέτε, ξέρετε και το γεγονός ότι αυτός ο νόμος δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε. Αν θα έπρεπε να το δεις απ' έξω το θέμα και όχι ως η διαπόφητη και να κάνεις μια εκτίμηση για αυτή την απόφαση που θα βγάλει το διοικητικό εφετείο, ποια θα ήταν αυτή? Ένα αυτό και δεύτερον, αν υπάρχει κάποιο προηγούμενο. Προηγούμενο όσον αφορά αποφύτους εργοθεραπείας, όχι. Υπάρχει όμως και μεγάλο προηγούμενο όσον αφορά αποφύτους φυσικοθεραπείας. Σε αυτό βέβαια είναι πιο αρμόδιος ο Κωνσταντίνος να εξηγήσει και να πει τι ακριβώς έχει συμβεί και συνεχίζει να συμβαίνει. Εκτίμηση όσον αφορά το πόσο διάστημα θα πάρει, πόσο θα κρατήσει αυτό. Νομίζω, ή αν θα βγει υπέρ μας ή όχι. Αν θα βγει υπέρ σας ή όχι, δυστυχώς για το διάστημα είστε σε μια κατάσταση που πρέπει να κάνει υπομονή περισσότερο από όσο περιμένατε, έτσι. Αν θα βγει υπέρ ή όχι, υπέρ σας ή όχι, με βάση το που γνωρίζετε. Κανονικά θα πρέπει να βγει υπέρ. Βάσει νομοθεσίας θα πρέπει να βγει υπέρ. Μαργέλα, ακόμη μια ερώτηση για σένα. Για την κατάσταση αυτή που επικρατεί στη χώρα μας, όταν ξεκινάτε τις σπουδές σας, σε οποιοδήποτε κολέγιο έχετε στις σπουδές, σας ενημερώνει το τι πρέπει να γίνει μετά, ποιες διαδικασίες ακολουθούνται ή ποιο κόλλημα, σαν και αυτό που συζητάμε, μπορεί να υπάρχει? Η πρώτη και βασική ενημέρωση πριν
πούμε και πέσει η πρώτη υπογραφή της οικονομικής συμφωνίας, θα τη χαρακτήριζα ως ελλιπή, για να είμαι ακριβής. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μας δόθηκε ένα χαρτί το οποίο ανέφερε μία νομοθεσία που λέει ότι το πτυχίο μας αναγνωρίζεται. Δεν έγινε καμία αναφορά στο τι θα ακολουθήσει μετά, ούτε για τη διαδικασία του HCPC, ούτε τα έξοδα που περιλαμβάνει όλο αυτό, ούτε το χρόνο που θα πάρει όλο αυτό κτλ. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν έγινε εξ αρχής ενημέρωση για το κομμάτι του τι θα πρέπει να κάνουμε μετά όσον αφορά τα δικαιώματά μας στην Ελλάδα εδώ. Δηλαδή, τότε υπήρχε ο ΣΑΕΠ, ο οποίος άλλαξε και έγινε ΤΕΝ, δεν είχαμε ενημέρωση γι' αυτό. Όλες αυτές οι πληροφορίες, ενώ ρωτούσαμε κατά τη διάρκεια των 4 ετών, οι πληροφορίες αυτές δίνονταν με το σταγονόμετρο, ας το πούμε, και πολύ σταδιακά. Αλλά και μέχρι το τέλος μπορώ να πούμε αρκετά μεγάλη σιγουριά ότι και πάλι υπήρξε λυπής ενημέρωση. Πολλά πράγματα από αυτά που αναγκαστήκαμε να κάνουμε μέχρι σήμερα τα ανακαλύψαμε μόνοι μας στην πορεία. Ή τα μάθατε ως απόφυτη τη στιγμή που χρειάστηκε τελικά, έτσι, και όχι από πριν. Ναι. Κωνσταντίνε, ξέρω, έχεις κάνει μεγάλο αγώνα για όλα αυτά. Έχεις ψάξει πάρα πολύ το θέμα. Είναι και το μεράκι σου οι συγκεκριμένες σπουδές. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας. Αν θα μπορούσες να μας εξηγήσεις λίγο το νομικό κομμάτι που το ξέρεις καλύτερα, και θα ήθελα μετά να μου ερμηνεύσεις λίγο και τα γεγονότα, γιατί εγώ δεν βρίσκω λόγο να συμβαίνουν όλα αυτά. Σε ακούμε. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Υπόσχομαι να σας πω την αλήθεια χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος. Έτσι, για τους τύπους να πω ότι έχουμε δημιουργήσει και την ομάδα δράσης τομέα υγείας, όπου ενημερώνουμε αποφύτους σχετικά με τις διαδικασίες και τα δικαιώματά τους. Εγώ είμαι απόφυτος του University of East London από το 2016. Είμαι εγγεγραμμένος στον Βρετανικό Φορέα Υγείας HCPC. Έχω λάβει τα ακαδημαϊκά μου δικαιώματα από το Βρετανικό NARIC. Έτσι, είμαι και ακαδημαϊκά αναγνωρισμένος. Αυτή τη στιγμή έχω γίνει αποδεκτός σε ένα πτυχιακό στη Γαλλία, στη διοίκηση μονάδων υγείας και στα νομικά της υγείας. Και έτσι έχω εμπλακεί πάρα πολύ με το όλο θέμα. Γιατί για μένα ήταν πάντα, ας πούμε, το μεράκι μου και η φυσικοθεραπεία και οι σπουδές και το ψάξιμο μέσα σε όλα αυτά, έτσι, η έρευνα. Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσουμε τα πράγματα για το νομοθετικό πλαίσιο. Το νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν ως έχει, δημιουργήθηκε κάποια στιγμή, υπήρξε ένα πρόβλημα μεταξύ του 2005 και του 2010, υπήρξε ένα πρόβλημα σχετικά με τη μεταφορά των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων Βρετανικών ή άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Γιατί τα κολέγια δεν είναι τα πανεπιστήμια, δεν δίνουν αυτούσια, δηλαδή πτυχίο. Το πτυχίο το παίρνεις από το πανεπιστήμιο. Άρα δεν μιλάμε για ιδιωτικές σπουδές σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα μέχρι στιγμής. Να είμαστε ξεκάθαροι. Όποιοι λοιπόν επικαλούνται ότι είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, πρώτον λανθάνουν και ή λανθάνουν εσκεμμένα ή λανθάνουν με δόλο. Εντάξει. Είμαστε απόφοιτοι Βρετανικών και άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε, για να καλυφθεί αυτό το κενό, γιατί υπήρξε τότε και μια δικαστική διαμάχη, ας το πούμε, με την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γνωρίζουν οι παλαιότεροι, δημιουργήθηκε ο φορέας του ΣΑΕΠ, του Συμβουλίου Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων. Εκεί λοιπόν ήταν επιτροπή, όπου στην επιτροπή αυτή μελετούσαν τα έγγραφά μας, τα οποία έπρεπε να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Κάποιες διδακτικές ώρες, κάποιες ώρες κλινικής άσκησης, εξετάσεις, πρέπει να είχαμε κάποιο συγκεκριμένο σκορ, έτσι, γιατί δεν μπορούσες με χαμηλό σκορ, δεν έπαιρνες bachelor, έπαιρνες κάτι άλλο, κάποιο άλλο πτυχίο. Έτσι λοιπόν, αυτές οι επιτροπές όταν δημιουργήθηκαν, ξεκίνησε και ένα άλλο παράλογο. Σε αυτές τις επιτροπές ήταν μέλη άτομα από διάφορους συλλόγους. Και όταν δε ο σύλλογος, το επάγγελμα το οποίο είχες επιλέξει να ακολουθήσεις, ήταν νομοθετικά ρυθμιζόμενο, δηλαδή υπήρχε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ο σύλλογος, ένας εκπρόσωπός του ήταν μέλος του ΣΑΕΠ. Στη φυσικοθεραπεία συγκεκριμένα ήταν ο κύριος Χ, μπορεί οποιοδήποτε να τον βρει και δεν έχω πρόβλημα να πούμε και το επίθετό του, γιατί υπάρχει σε έγγραφο, είναι δημόσιο, ο οποίος φρόντιζε να μην πηγαίνει στις συνεδριάσεις για να μην βγαίνουν αποφάσεις για φυσικοθεραπευτές.
Θα μου πείτε πώς το ξέρεις αυτό. Έλαβα έγγραφο από τον ίδιο τον τότε ΣΑΕΠ ότι ο κύριος Χ δεν έρχεται στις συνεδριάσεις και τις ακυρώνει. Για να μην πάρουμε εμείς τα έγγραφα και καταθέσουμε. Παλαιότερα παρουσιάσατε ένα αντίστοιχο θέμα με απόφυτο φυσικοθεραπείας, απόφυτο του 13, τον οποίο όπως ήταν τότε η κατάσταση, είναι και τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ με την νομοθεσία υπάρχει ένα θέμα. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν νομοθεσία λέει ότι μπορούμε να μετακινούμαστε και να μεταφέρουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Γιατί στο εξωτερικό δεν έχουν άλλο τα πρακτικά, άλλο τα μαϊκά. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έτσι. Όπου και αν πήγα στο εξωτερικό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, εν συνεχεία, κάποια στιγμή ο Επιγαυρόγλου, ο ΣΑΕΠ, άλλαξε και έγινε ΤΕΝ, δηλαδή αυτοτελές τμήμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία παραμένει ίδια στην Ευρώπη. Δεν γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει με τους συλλόγους εδώ. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Όταν εμείς ενημερώνουμε με επιστολές, τους φαίνεται, με υποτίθεται ότι το ρύθμισε η χώρα σας αυτό. Προσέξτε λίγο τι σας λέω. Νομοθετικά το έχει ρυθμίσει η χώρα μας αυτό. Νομοθετικά η χώρα μας το έχει ρυθμίσει μόνο στα χαρτιά και στους τίτλους και πιστεύω ότι το κάνει αυτό για να αποφεύγει τα πρόστιμα και να αποφύγει μια εμπλοκή σε ευρωπαϊκό δικαστήριο. Νομοθετικά, Κωνσταντίνο, μας το έχει ρυθμίσει. Άμα ανατρέξουμε στον νόμο, νομοθετικά στα χαρτιά, ισχύει το πτυχίο σας, είναι ευρωπαϊκό πτυχίο, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, νομοθετικά είμαστε απόφοιτοι ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Εντάξει, νομοθετικά αυτή τη στιγμή με την τελευταία νομοθεσία που είναι πιο ξεκάθαρη δεν υπάρχει, βγήκε τον Δεκέμβριο από το Υπουργείο Παιδείας ότι έχουν ένα μήνα οι σύλλογοι, είναι υποχρεωμένοι, υπάρχει λέξη υποχρεούνται να μας εγγράψουν σε ένα μήνα, οι σύλλογοι εξακολουθούν και δεν μας εγγράφουν. Και θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό για σένα. Αυτό για μένα σημαίνει ότι έχω όλα τα έγγραφα και δεν μπορώ να βγάλω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δηλαδή δεν μπορώ να εργαστώ. Δηλαδή θα μου κάνουν μήνυση για την ποιήση επαγγέλματος. Προσέξτε, ενώ έχω όλα τα έγγραφα, θα μου κάνουν μήνυση για την ποιήση επαγγέλματος. Και όταν πάμε στον δικαστή, ο δικαστής θα κρίνει ότι ναι, σου λείπει ένα έγγραφο. Δεν θα κρίνει ότι γιατί δεν σου δίνουν το έγγραφο. Εκείνο είναι άλλο δικαστήριο. Και εδώ είναι το νομοθετικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Βγαίνει μια νομοθεσία και λες, ο τάδε σύλλογος είναι υποχρεωμένος να σε εγγράψει. Έπρεπε να βάλεις δύο σειρές για το τι θα συμβεί στον τάδε σύλλογο. Και αυτό πατάνε κάποιοι σύλλογοι νου που δου, και μας τραβάνε στα διοικητικά εφετεία. Δηλαδή δεν εφαρμόζουν. Δεν εφαρμόζουν τον νόμο, έτσι. Και δεν υπάρχει και ο μηχανισμός επιβολής του νόμου. Έτσι. Θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας, αν δεν κάνω λάθος, το Υπουργείο Υγείας, που στην αρμόδια που υπάγεστε εσείς με αυτό που σπουδάσατε. Εδώ λοιπόν είναι το άλλο αστείο της υπόθεσης, ότι η απόφαση αυτή αφορά ΚΙΑ, δηλαδή κοινή υπουργική απόφαση. Η κοινή υπουργική απόφαση με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο βγαίνει σε μια χώρα για να ενσωματώσει και να εναρμονίσει την χώρα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όταν υπάρχει μια εθνική νομοθεσία και μια άλλη εθνική νομοθεσία, οι οποίες αντικρούονται, υπερτερεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό, δηλαδή, υπάρχει ακόμα από τη συνθήκη του Μάστριχτ στην Ευρώπη. Μην τρελαθούμε τελείως. Το παράλογο είναι ότι σε εμάς αρμόδιο, σαν απόφοιτη τομέα υγείας, είναι το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας, όπου ουδέποτε απάντησε στις επιστολές μας, ουδέποτε απαντούν στα τηλεφωνήματά μας. Ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος υπ' του θέματος, γιατί ότι έχει αλλάξει τον υφυπουργός, ενώ έχω απάντηση από τη Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας ότι πληρώ όλες τις προϋποθέσεις να είμαι φυσιοθεραπευτής στην Ελλάδα και ότι εφόσον ο σύλλογος δεν συμφωνεί, οφείλει με βάση την νομοθεσία να με γράψει, να με κερδίσει τελεσίδικα δικαστικά και μετά να με διαγράψει, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο. Ότι ενώ ενημερώνουμε τα υπουργεία, καταρχάς παίζουμε με τις ζωές μας. Εντάξει. Εγώ είμαι 37 ετών και παίζουν κάποιοι άνθρωποι με τη ζωή μου και με το ψωμί μου. Και αυτό δεν λέει να το καταλάβει κανένας. Ξέρετε εσείς αν έχω ένα παιδάκι που αυτή τη στιγμή πεινάει. Ναι, ναι, βέβαια είναι και το ανθρώπινο. Και τι έχετε επενδύσει και κόπο, χρήμα, χρόνο, τα πάντα. Έτσι είστε εσείς που θέλετε να κάνετε και δεν ξέρετε ότι θα μπείτε σε αυτόν τον κικαιώνα. Δεν ξέρω αν έγραφε κάτι χειρότερο. Ακριβώς. Οι απόφοιτοι που φύγαν έξω, δουλεύουν όλοι κανονικά. Εγώ προσωπικά, για πλάκα, έκανα τα χαρτιά μου από Αγγλία μέχρι Ντουμπάι σε διάφορες χώρες και σε όλες είμαι approved. Σε όλες είμαι έλα. Σε παίρνω, δηλαδή. Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, Κωνσταντίνε, να το πω λίγο αυτό σε τίτλο.
το πτυχίο το οποίο πήρατε στην Ελλάδα, εδώ από Ελληνικό Κολέγιο, αναγνωρισμένο ως Βρετανικού Πανεπιστημίου, έτσι, μπορείτε να δουλέψετε παντού με αυτό το πτυχίο, υπάρχει ζήτηση όπως μας λες, εκτός από την Ελλάδα. Έτσι, αυτό συμβαίνει. Ναι. Γιατί θα σας γράφει ο σύλλογος. Με μία μικρή ένσταση. Το πτυχίο που πήραμε από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο, τα μαθήματα τα οποία γίνανε στην Ελλάδα. Δεν είναι πτυχίο κολεγίου, είναι πτυχίο του Βρετανικού Πανεπιστημίου. Όπως το εξήγησες πριν. Το τονίζω απλά γιατί κάποιοι βρίσκουν πάτημα πάνω σε αυτό και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πάτημα γιατί δεν ισχύει. Κωνσταντίνα, ανέφερες για την προηγούμενη δεκαετία των άνθρωπων αυτών που κολυστερουργούσε τις επιτροπές κτλ. Θέλω να σε ρωτήσω τη γνώμη σου, από όσο το έχεις ψάξει εσύ και η Φέη και η Μαρκέλα, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, ποιος θέτει αυτό το εμπόδιο. Λοιπόν, ποιος θέτει αυτό το εμπόδιο. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι κρυφό πως ο τομέας των σπουδών γενικά είναι ένας κερδοφόρος τομέας. Αν ξέρετε, στην ελληνική νομοθεσία, σε όλα τα ελληνικά ιδρύματα τα δημόσια, αντίστοιχο έχουν λόγο. Για το ποιο είναι το πρόγραμμα των σπουδών, ποιο θα το κάνει, ποιο θα είναι ο καθηγητής, ποιο θα είναι ο επίκουρος, ποιο θα είναι ο ένας, ποιο θα είναι ο άλλος. Στα βρετανικά λοιπόν πανεπιστήμια, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα άλλα, δεν μπορούσαν να επέμβουν. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι σε πετάει έξω από την αγορά εργασίας, οπότε δεν έχει αντίπαλο. Σαν ανταγωνισμό δηλαδή. Έχω τόσους εκατοντάδες λιγότερες αποφύτους εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, πιο πολύ δουλειά για μένα. Έτσι. Το λέω καλά. Ή ελέγχω εγώ την αγορά εργασίας, αν θέλετε, με βάση το τι θέλω. Και να πούμε και το άλλο, ότι τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, όπως πλέον και ελληνικών ιδρυμάτων, αναβαθμίστηκαν. Είναι, οι σπουδές των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων είναι και αυτές πολύ αναβαθμισμένες. Οπότε κάποιοι που αποφύτησαν το 80 από ΚΤΕ, αν ξέρετε, αν θυμάστε τι είναι τα ΚΤΕ, και δεν πήγαν ποτέ σε ΤΕΗ ή σε ΑΗ, και απλά εντός μιας νυχτής αναβαθμίστηκαν από ΚΤΕ σε ΤΕΗ και μετά πήγαν στη Βουλγαρία και έρχονται με μεταπτυχιακό, αλλά αυτοί λοιπόν δεν έχουν ανταγωνισμένα τη ΦΕΗ, τη Μαρκέλα, τον Χίτοψη. Δεν χρειάζεται να αναβαθμίσουν τη δουλειά τους. Δηλαδή αυτή η Αττική είναι εμπειρική πάνω από 50 ετών κτλ. Μα θες ότι σε γνώσεις πρακτικές και σε αξία πτυχίου είναι κατώτεροι σας και άλλος ένας λόγος να μην σας θέλουν, έτσι. Αυτό εννοείς. Αυτό εκλαμβάνεις μάλλον, στην περιφορά τους. Δεν θα θεωρήσω ότι είναι το ότι θα ορίσω ότι εφόσον λύνες και λόγος να εξελιχθούν. Δεν θα θεωρήσω ότι είναι κατώτεροι μας, κανένας δεν είναι κατώτερος. Μπορεί να είναι εισάξιοι και καλύτεροι. Αλλά όταν βλέπεις ότι έρχεται από πίσω κάποιος φορτσάτος, ή θα του κόψεις το δρόμο ή θα αρχίσεις και εσύ να τρέξεις παραπάνω. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε όλοι το τι συμβαίνει τελικά. Μάλιστα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, Κωνσταντίνε, τι αναμένεις? Δικαστήρια, δικαστικές αποφάσεις, θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο και να είναι υποχρεωμένη και να εφαρμόζει τον νόμο? Τι βλέπεις να γίνεται? Ωραία, πάμε λίγο να εξηγήσουμε το εξής. Αν και ήδη υπάρχουν αρκετές αποφάσεις διοικητικού εφετείου, οι οποίες δικαιούν από την κολέγια, αρχικά δεν και υπάρχει μια επικρατείας που έχει. Αν μπορείς να επαναλάβεις την τελευταία φράση σου. Έχουμε κάποια προβλήματα σύνδεση, γίνεται αυτά σε Zoom. Την τελευταία σου φράση ολόκληρη να επαναλάβεις. Ότι δεν εφαρμόζονται άμεσα όπως θα έπρεπε οι αποφάσεις των διοικητικών εφετείων. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες αποφάσεις. Υπάρχουν αποφάσεις διοικητικών εφετείων που δικαιούν τους αποφύτους, όπως υπάρχει και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για περίπτωση και φυσικοθεραπευτή, αλλά και για περίπτωση στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Δηλαδή για δύο νοπουδοβού. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ ο ίδιος είμαι σε δικαστικό αγώνα αυτή τη στιγμή και θα μου επιτρέψετε λίγο να εξηγήσω τι σημαίνει δικαστικός αγώνας. Δικαστικός αγώνας σημαίνει ότι εγώ τελείωσα το 16, αναγκάστηκα να φύγω από την Ελλάδα, να ξαναέρθω στην Ελλάδα, να δουλέψω, να κάνω μαράνο, γιατί έκανα τα χαρτιά μου με τον τότε ΣΑΕΠ, ο οποίος τότε ΣΑΕΠ με απαντήσει τον 3 χρόνια κατά τον λόγο φυσικοθεραπευτή. Δεν μου απαντάνε, περνάει άλλος ένας χρόνος, πάμε σε διοικητικό εφετείο, παίρνω αναβολές, κάνετε άλλος ένας χρόνος,
Και τώρα που έγινε η συζήτηση, πάμε σε άλλον έναν χρόνο μέχρι να μάθω την απάντηση. Και μιλάμε για ένα δικαστήριο το οποίο δεν υπάρχουν, πώς θα σας το πω, δεν είναι να εξετάσουμε το μάρτυρα ή να εξετάσουμε, δεν είναι ποινικό δικαστήριο. Είναι ένα δικαστήριο στο οποίο μελετάμε τι γράφει η νομοθεσία και τι έγγραφα έχει ο καθένας. Και μας τραβάνε άλλον έναν χρόνο πίσω. Είναι ανίκουστο. Ενώ η νομοθεσία λέει ότι στους 4 μήνες πρέπει να δίνονται αυτές οι αποφάσεις. Ενδεικτικά. Το δέχομαι. Αλλά όχι και έναν χρόνο μετά. Ένα χρόνο πλάς. Άρα λοιπόν, σε όλο αυτό, ενώ εσύ πας δικαστικά και κερδίζεις, εγώ έχω όλα τα έγγραφα. Δεν υπάρχει έγγραφο που να μην υπάρχει. Που να μην έχω μαζί μου. Μας τραβάνε εκεί και μας χορεύουν έτσι. Δηλαδή και όλη αυτή την πενταετία μίνιμουμ και βλέπουμε την ίδια ώρα ο απόφυτος σπουδών αντίστοιχο με τις δικές σας παιδιά τώρα ήδη δουλεύει 5 χρόνια, έτσι, όσοι εσείς ασχολείστε με αυτά. Σαφέστατα, εμείς για να δουλέψουμε, εγώ σας λέω προσωπικά έφυγα εξωτερικό για να δουλέψω σαν φυσικοθεραπευτής, με κατοίκον, με το ένα, με το άλλο, ας πούμε, για να μην ταυτόχρονα σας έχω γίνει αποδεκτός σε γαλλικό πανεπιστήμιο, δηλαδή μην τρελαθούμε τελείως. Έχουμε λοιπόν να δηλώνει ότι ο υφυπουργός ότι ήταν αμφιβόλου ποιότητας πτυχία, αλλά στα δικά μας αιτήματα δεν απαντάει σχετικά με το τι συμβαίνει και γιατί δεν τηρεί την νομιμότητα στη χώρα. Την ίδια στιγμή όπου έχουμε επίσημα πορίσματα από το συνήγορο του πολίτη, τα οποία γράφουν ξεκάθαρα για συντεχνιακή δράση του συλλόγου, προσέξτε, συντεχνιακή δράση του συλλόγου και ότι αυτό αποτελεί ύψιστης μορφής κακοδιοίκηση. Κακοδιοίκηση σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ο συνήγορος του πολίτη, σε επίσημο έγγραφό του, γράφει αυτό που σκεφτόμαστε όλοι ενώ κάνουμε αυτή την κουβέντα, έτσι. Το ρίζει με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Φίλε, θα ήθελες κάτι να πεις, κάτι να προσθέσεις. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι γενικότερα αυτό που ζούμε και το ζουν άτομα από το 2012, δηλαδή το πρώτο άτομο το οποίο αναγνωρίστηκε φέτος, που γράφτηκε μετά από Συμβούλιο Επικρατείας από το 2012, ουσιαστικά υπάρχουν ονομαθεσίες και δεν εκτελούνται, κανένας δεν τις εκτελεί. Οπότε τα συμπεράσματα να πάνε στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που αυτή τη στιγμή είναι στα κολέγια. Δεν τους ενημερώνει κανείς για το τι θα συμβεί μετέπειτα. Αυτό που ζούμε είναι ένας γολγοθάς. Δηλαδή εγώ δεν έχω μπει καν στη διαδικασία των παιδιών. Περιμένω ήδη 3 χρόνια. Για το τρίτο έτος. Αν επιμένουμε δηλαδή να τελειώνουμε από μια κατάσταση, δηλαδή να μπορέσουμε να δουλέψουμε μετά από 9 χρόνια, γιατί άμα τα βάλεις κάτω-κάτω, δηλαδή μάνι-μάνι να τα βάλεις κάτω, 3 περιμένεις, καταθέτεις, τελειώνεις με το διοικητικό σε άλλα 3, μετά το Συμβούλιο Συμμόρφωσης σε άλλα 2 και μετά έχεις 4 χρόνια το Συμβούλιο Επικρατείας. Όλα αυτά, εφόσον υπάρχουν νομοθεσίες, έτσι έχουν ψηφιστεί και όλοι σφυρίζουν κρεφτικά. Η ιατρική να ήταν με 2 ειδικότητες, πιο λίγο χρόνο θα έπαιρνε και πιο βέβαιο θα ήταν, έτσι, από αυτό το... Σαφώς. Με αυτή τη στιγμή υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν, δηλαδή, εγώ είμαι στο μάστερ μου, στο Ευρωπαϊκό Μάστερ Εργοθεραπείας, ο άλλος έχει πάρει PhD, είναι ακαδημαϊκή έξω, δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα που ζούμε είναι... Και κανένας δεν κάνει τίποτα σε κανένα σύλλογο. Είναι ενδιαφέρον αυτό, έτσι, για το τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιος δεν εκτελεί δικαστικές αποφάσεις. Και στις δικά μου λόγια για αυτά, θα επικαλεστώ το συνήγορο του πολίτη. Περιμένεις για το πότε και αν θα λειτουργήσει και ποιες είναι οι βουλές του μιας συντεχνίας για το αν πρέπει να δουλέψετε ή όχι. Δική μου φράση. Αυτή εγώ την είπα. Μαρκέλα, θα ήθελες να τονίσεις κάτι? Νομίζω ότι το ανέφερε και προηγουμένως ο Κωνσταντίνος, ότι είναι άδικο το ότι κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να παίζουν με τις ζωές κάποιων ανθρώπων χωρίς να έχουν αυτό το δικαίωμα. Και είναι κρίμα γιατί πολλοί από τους αποφύτους κολεγίων έχουν στην πλάτη τους και πτυχία από δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια και μία από αυτούς είμαι και εγώ. Και συνειδητά επέλεξαν να αλλάξουν πορεία, να σταματήσουν αυτό που έκαναν και να αλλάξουν πορεία, γιατί θεώρησαν ότι
βρήκαν αυτό που θα ήθελαν να κάνουν για το υπόλοιπο της ζωής τους και είναι κρίμα και άδικο κάποιοι να θεωρούν ότι έχουν εξουσία πάνω σε αυτό και ότι μπορούν να το ορίσουν. Και δυστυχώς μέχρι τώρα αυτοί οι κάποιοι φαίνονται ότι κερδίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε. Θα παρακολουθούμε το θέμα αυτό και φυσικά θα επανέλθουμε αναλόγως των εξελίξεων που δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρξει. Έτσι στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.